Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα διασταύρωσης των καταθέσεων και των εισοδημάτων παίρνει σε πλήρη λειτουργία τα επόμενα 24 ώρα. Περίπου 1,2 εκατομμύρια αφημοί θα περάσουν από κόσκινο και τα αποτελέσματα θα βγουν σε διάστημα 2 ημερών. Το ηλεκτρονικό σύστημα τέθηκε σε πιλωτική λειτουργία τον περασμένο Νοέμβριο και αφού ξεπεράστηκαν τα τεχνικά προβλήματα, τίθεται σε πλήρη λειτουργία από όλες τις εφορίες και τα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα. Όπως αναφέρει στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, το νέο σύστημα θα ξεσκαρτάρει από τις κινήσεις των λογαριασμών τις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις απόκρυψης εισοδημάτων. Θα φέρει ποσά τα οποία αφορούν επανακαταθέσεις ενώ θα αγνοεί τα μικροποσά. Την ίδια ώρα αναρτήθηκαν σε ΦΕΚ τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 για τις φορολογικές δηλώσεις του 2017 μαζί με οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους. Το νέο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1 του 2017, που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι, έχει μία σειρά αλλαγών. Οι περισσότερες από τις αλλαγές αυτές αφενός αποτυπώνουν την προνομιακή φορολογική μεταχείριση που θα τύχουν φέτος όλα τα πολιτικά πρόσωπα μέσω της σημαντικής μείωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αφετέρου αποκαλύπτουν ότι οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές και οι οικονομικά ισχυροί πολίτες που καταθέτουν χρήματα για την ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων, τα οποία υποστηρίζουν, θα πρημοδοτηθούν φέτος για τα ποσά αυτά με πρόσθετες εκπτώσεις στη φορολογία εισοδήματος. Επιπλέον από τις αλλαγές που επέρχονται στο νέο έντυπο προκύπτει ότι από φέτος οι μόνιμα διαμένοντες σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους έπαψαν να δικαιούνται μειώσεων στη φορολογία εισοδήματος. Μεγάλη πτώση στις θέσεις εργασίας σημειώθηκε κατά το πρώτο δίμηνο του 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργάνη. Όπως αναφέρει η έκθεση, 4.879 θέσεις εργασίας χάθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα στο διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, απώλεια που αποτελεί την μεγαλύτερη για την τελευταία τετραετία. Οι αναγγελίες των προσλήψεων για αυτό το διάστημα έφτασαν τις 264.000, τη στιγμή που οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 269.000. Με το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης να διαμορφώνεται στις μείον 4.879 θέσεις εργασίας. Αναδικακινήθηκε ο πληθωρισμός και τον Φεβρουάριο. Φέτος σημείωσε αύξηση 1,3% λόγω κυρίως των ανατιμήσεων στα καύσιμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, στις τηλεφωνικές υπηρεσίες καθώς και στα αλκοολούχα ποτά και τσιγάρα. Όπως ανακοίνωσε η Ελστά, το Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 1,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2016, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 με το 2015. Συμφωνία επί των βασικών σημείων που θα διέπουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό επιτεύχθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους θεσμούς. Στη ρύθμιση για διαγραφή χρεών προς το δημόσιο θα εντάσσεται υπερχρεωμένες εταιρείες με οφειλές άνω των 20.000 ευρώ και όχι των 50.000 ευρώ που αποτελούσε πρόταση των τραπεζών. Σημείο αναφοράς αποτελεί το γενναίο κούρεμα σε πρόστιμα και προς αυξήσεις όχι στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων προς το δημόσιο, ενώ οι δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των κόκκινων εταιρεών που θα ενταχθούν στη ρύθμιση μπορούν να φτάσουν τις 120. Έληξε σήμερα η νέα παράταση της προθεσμίας για ένταξη στο πρόγραμμα «Δεύτερη ευκαιρία» της ΔΕΗ. Όσοι πελάτες είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους με το πρόγραμμα των 36 δόσεων, αλλά έχασαν τη ρύθμιση επειδή δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην καταβολή των δόσεων, είχαν τη δυνατότητα επανένταξη στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας και το τρέχον ποσό της οφειλής τους, υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 13. Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα τρέχει η ρύθμιση για πάγωμα των οφειλών μέχρι 500 ευρώ προς τη ΔΕΗ, που εξασφαλίζει έκπτωση 10% στο κόστος της ενέργειας με προϋπόθεση την εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τηλεφωνικά στο 11770 ή σε οποιοδήποτε κατάστημα ΔΕΗ μέχρι και τις 30 Απριλίου.